Μωρέ, είναι πολύ όμορφο κορίτσι. Να σε ρωτήσω κάτι. Σε κοιτάζω, εσύ έχεις μιλήσει για κάποιες πλαστικές που έχεις κάνει. Ναι. Τις οποίες τις έχεις κάνει στο σύζυγό σου. Τις οποίες, ναι, τις έχω κάνει στο σύζυγό μου. Άρα είναι πρόσφατες. Δεν είναι και πρόσφατες, γιατί τις έκανα, φαντάσου, πριν 4 χρόνια, το Σεπτέμβρη, το θυμάμαι. Κάτσε λίγο, δηλαδή εσείς γνωρίζεστε. Ωραία. Ναι. Που εσύ φαντάζομαι και τότε ήσουν μια πολύ ωραία κοπέλα. Ναι, δεν είχα μεγάλες διαφορές. Δηλαδή, να σου πω, αυτό που θεωρώ ότι άλλαξε δεν πολύ. Δεν τράπηκες να του πεις, εγώ θέλω να κάνω, ας πούμε, τι έχεις κάνει, τη μύτη. Έχω κάνει τη μυτούλα μου, που ωστόσο αν δεις την παλιά μου μύτη. Έχουμε την παλιά μύτη. Παιδιά, θέλω πραγματικά να την βρείτε την παλιά μου μύτη και να τη δείξετε. Θέλω να βρούμε την παλιά μύτη. Δεν τράπηκες να του πεις, θέλω να κάνω τη μύτη μου. Ή αυτό σου το είπε. Και από την άλλη, όμως το είπε αυτό. Λες η γυναίκα σου που είναι μια κουκλάρα, έλα να σου κάνω τη μύτη. Θα σου πω τι έγινε. Εγώ ήθελα να κάνω το στήθος μου. Ήμουν γενικά πολύ αδύνατη και θεωρούσα και το πιστεύω αυτό ότι θα μου έδινε λίγες καμπύλες στο σώμα μου. Θα με έκανε λίγο πιο γυναίκα. Αυτό νιώθες, εντάξει. Μου άρεσε. Γενικά αυτό το στυλ, το πιο juicy. Τώρα με τη μύτη. Ναι, θέλω να δω το πριν και το μετά, Ελένα μου. Α. Συγγνώμη. Ναι, ωραία. Και εκεί είμαι 16 χρονών. Σε ποια φωτογραφία? Στην αριστερή. Που να σου πω κάτι, 16 χρονών αντικειμενικά. Στο site του δικό μου βάλαμε τη φωτογραφία. Μάλιστα. Επειδή βλέπουμε, είσαι 16 χρονών, εννοείς ότι δεν είχες μεγάλη διαφορά. Απλώς ήθελες, αισθανόσουν δηλαδή πιο καλό. Δηλαδή και οι φίλες μου αυτό μου λένε, ότι φαντάζομαι ότι όταν πήγα να κάνω τη μύτη μου δεν το είχα πει σε κανέναν. Και μετά μου λένε κάτι είχε αλλάξει, κάτι είχε γλυκάνει, επειδή η μύτη είναι το κέντρο του προσώπου. Και αλλάζει. Τι σου έκανε δηλαδή? Απλά μου λέτε, μου πήρε εδώ λίγο ένα κοκαλάκι που είχα αυτό εδώ. Δηλαδή, ναι, δεν ήταν μικρό. Λίγο αμήχανο στον άνθρωπο που γνωρίζει και είσαι στη διαδικασία. Δηλαδή θεωρώ ότι όταν. Αντρεπόμουν. Ναι. Δεν το αισθάνθηκα αυτό γιατί. Εσύ το ζήτησες, του το ζήτησες. Μπήκαμε για διάφραγμα βασικά, το οποίο το ήξερα ότι είχα πρόβλημα. Ξέρεις, τραβώ διάφραγμα. Το οποίο με ενοχλούσε εμένα και του είπα ότι θέλω πολύ μικρή διαφορά. Δηλαδή να το καταλάβει κανείς, ας πούμε, αυτό. Και μου το έκανε ακριβώς όπως ήθελα. Δηλαδή, δεν είχε άγχος τον άνθρωπό του, μήπως κάνει κάτι λάθος. Όχι, νομίζω ότι είναι σίγουρος με τη δουλειά του. Και γενικά έχω δει τα αποτελέσματα, δεν έχει θέματα με τις δουλειές του. Είναι σίγουρος. Και το στήθος σου έκανε. Και το στήθος, μαζί τα κάναμε. 2-1. Ξεμπερδέψαμε. Μάλιστα. Τα τατουάζ σου τι είναι?